μόνο να γελά και τη χαρά να κλαίει. Τσίδα κοπέλι ορφανό, τη μάνα του να θέλει. Είδα κοπέλι ορφανό, τη μάνα του να θέλει. Είδα το πόνο να γελά και τη χαρά να κλαίει. Είδα φεκάρι το πρωί να βγαίνει από τη δύση και ένα χαΐνια που θέλε το χάρο να κερδίσει και ένα χαΐνια... Καλησπέρα. Σήμερα τελευταία μέρα του συλλόγου για φέτος. 25 του μήνα. Σύλλογος μπάσκετ. Σύλλογος μπάσκετ ΑΟΝ Βοΐου. Παρόλο την πανδημία κάναμε μια προσπάθεια, έστω για αυτόν τον 1,5 μήνα, να δραστηριοποιηθούν λίγο τα παιδιά. Και... ήταν καλά η προσέλευση, δεν περιμέναμε βασικά τόση συμμετοχή. Το είχαν ανάγκη και οι γονείς και τα παιδιά. Πάρα πολύ, και τα παιδιά κυρίως, γιατί ήταν εδώ και πολύ καιρό μέσα στα σπίτια. Εννοείται ότι δεν κάνανε τίποτα, το χαρήκανε. Πρώτο Θεός, θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Θα ξεκινήσουν Σεπτέμβριο. Όσο γίνεται νωρίτερα φέτος, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα είναι το επιδημιολογικό φορτίο. Και αναλόγως πώς θα μας πούν για την αθλητική γραμματεία αθλητισμού, θα δούμε. Και πότε να ξεκινήσει το ποτάθλημα, πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το αγωνιστικό μας τμήμα φέτος. Το παιδικό πλέον θα είναι, ελπίζω, να μπορέσει να γίνουν οι αγώνες φέτος. Γιατί εδώ και δύο χρόνια λόγω πανδημίας, αλλά δεν το πετυχαίνουμε. Λόγω πανδημίας, έτσι. Λόγω πανδημίας, πάντα. Είδα κοπέλι ορφανό, τη μάνα του να θέλει. Είδα κοπέλι ορφανό, τη μάνα του να θέλει. Είδα το πόνο να γελά και τη χαρά να κλαίει. Φεκάρι το πρωί να βγαίνει από τη δύση και ένα χαΐνια που θέλε το χάρο να κερδίσει και ένα χαΐνια που θέλε το χάρο να κερδίσει. Είδα φεκάρι το πρωί να βγαίνει από τη δύση. Σφαίρες, κι όχι στα λούτα δίνανε σαν τζάνι εξής ημέρες. Κι όχι στα λούτα δίνανε σαν τζάνι εξής ημέρες. Είδα πολέμους κι είχανε λουλούδια τι για σφαίρες. Πετούνε, κι είδα τσιδώδεκα θεούς παρέα να γλετούνε. Είδα τσιδώδεκα θεούς παρέα να γλετούνε. Είδα βουνά να βγάζουν.